πήρε ξαφνικά φόρα βουλευτήνα κύριε Αφροδίδη Θεοπευτά του, καταθέτοντας τρεις ερωτήσεις στη Βουλή, μία για υπερβολική φορολόγηση και οφείλες ΟΓΑ και ΟΠΗ, στα φιλανθρωπικά ιδρύματα Κεφαλονιάς και Ιθάκης, μία για λειτουργικά προβλήματα κέντρου υγείας Ιθάκης και μία για εκκρεμότητα μισθοδοσίας εποχικών υπαλλήλων κατά το έτος 2011. Ενισχυμένος βγήκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος του Σώματος κ. Νίκος Ανουσάκης κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη μετά την πρόταση Μομφής που κατέθεσαν εναντίον του οι επικεφαλής της Νέας Εποχής κ. Μάρκος Κοτσιλίνης και της Λαϊκής Εισπύρωσης κ. Νίκος Λυσγκίνης. Ο κ. Ανουσάκης στηρίχθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία του Σώματος και κατά την ψηφοφορία έλαβε συνολικά 23 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Αναλυτικά έλαβε 20 ψήφους από την παράταξη της πλειοψηφίας του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Παρίση, 2 ψήφους από την παράταξη του κ. Θεόφιλου Μιχαλάτου, ενώ θετικά ψήφισε και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Φιωραβάντες. Επερώτηση για τη μη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ κατέθεσε ο τέος Δήμαρχος και Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μάκης Φόρτες προς τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων κ. Σπύρο Σπύρου, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χριστό Άμφη. Με λαμπρότητα γιορτάστηκε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στο κτήμα του επιχειρηματία Γιώργου Παπαναστασάτου στον Εύγερο. Στη Θεία Λειτουργία χωροστάτησαν ιερείς Νικόλαος Δασκαλάκης και Σωτήρης Αντωνάτος, ενώ αρκετοί συμπολίτες μας προσέφεραν αρτοκλασίες. Από βραδύ στον Εσπερινό χωροστάτησε ο πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Πατήρ Γεράσιμος Φωκάς, συμπαραστατούμενος από τους ιερείς Νικόλαο Δασκαλάκη και Σωτήρη Αντωνάτο. Την όμορφη βραδιά λάμπρινε με συναυλία η Φιλαρμονική του Δήμου Κεφαλονιάς, ενώ ακολούθησε φαγοπότη με εξαίσια εδέσματα των οικογενειών Γιώργου και Τάκη Παπαναστασάτου, αλλά και από άλλες οικογένειες.